πετρελαίου στην περιοχή. Όπως είναι ήδη γνωστό, υπάρχει πρόταση από την πολιτική ηγεσία του τόπου και τον Δήμαρχο Κοζάνης να ιδρυθεί στην Κοζάνη ένα καλλιτεχνικό σχολείο. Πρόκειται για μία δομή εξαιρετικά σημαντική. Ένα καλλιτεχνικό σχολείο είναι κύτταρο πολιτισμού, είναι μία κυψέλη που εκπαιδεύει τους νέους ανθρώπους πάνω στις τέχνες, δίνει μία άλλη διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία, με εικαστικά ζητήματα, με ζητήματα θεάτρου και κινηματογράφου, με ζητήματα χορού, πράγματα τα οποία ομορφαίνουν και τον τόπο και την εκπαίδευση και δίνουν νέες προοπτικές και για την αγορά εργασίας στους μαθητές. Το καλλιτεχνικό σχολείο θα γίνει ως πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας. Ευελπιστούμε ότι η πρόταση αυτή θα στηριχτεί επαρκώς και από την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε η Κοζάνη να υποδεχτεί ένα από τα λίγα τέτοια σχολεία, παύλα κοσμήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα και η τοπική κοινωνία θα επωφεληθεί σε επίπεδο πολιτισμού. Σε ποιο χώρο θα μπορούσε να φιλοξενηθεί το σχολείο? Ακούστηκε το πρώτο λύκειο Κοζάνης. Είναι ένα ζήτημα που είναι ακόμα ανοιχτό. Στην περίπτωση του σχολείου θα έχει μια πολύ καλή εξέλιξη και εδραιωθεί κτλ. Βεβαίως θα σκεφτούμε και για νέο διδακτήριο. Προς το παρόν όμως πρέπει στο Υπουργείο Παιδείας να προταθεί ένας χώρος ο οποίος θα είναι κατάλληλος. Τα σχολεία τα οποία προτάθηκαν αρχικά, το Βαλταδόριο βασικά που είχε γίνει πρόταση, διαπιστώθηκε ότι είναι ακατάλληλο λόγω στενότητας και λόγω αδυναμίας να το προσεγγίσουν τα λεωφορεία που φέρνουν μαθητές από διάφορες περιοχές. Έτσι λοιπόν η ΕΛΜΕ Κοζάνης έκανε πρόταση να στεγαστεί σε ένα από τα τρία λύκεια. Στα τρία λύκεια έγινε εξέταση στα δεδομένα του My School και διαπιστώθηκε ότι ο μικρότερος αριθμός μαθητών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα του χώρου ήταν το πρωτολύκειο και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι θεσμικά προβλεπόμενοι φορείς, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, αποφασίζει για τη στέγαση του σχολείου. Θα στηριχτεί το σχολείο αυτό τοπικά από τους φορείς? Ναι, θα πρέπει να το στηρίξετε κι εσείς. Διότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε προς τους γονείς τα ωφέλη που θα έχουν τα παιδιά τους όταν θα εξοικειωθούν με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά κάνουν τα κανονικά μαθήματα όπως όλα τα σχολεία στην επικράτεια και στη συνέχεια προστίθεται τα μαθήματα εικαστικά, θέατρο, κινηματογράφου, χορό. Είναι επιπλέον 14 ώρες εβδομαδίως. Εάν οι γονείς καταλάβουν το τεράστιο κέρδος που έχει η προσωπικότητα ενός παιδιού με μια τέτοια εκπαίδευση, ότι είναι άνθρωποι με άλλη ποιότητα, είναι μαθητές που έχουν άλλους δρόμους στην αγορά εργασίας, πιστεύω ότι οι γονείς θα αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία. Είμαστε πολύ στην αρχή για να είμαστε σίγουροι. Ωραία.